Επισκεφτήκαμε και σήμερα τα χωριά Κοντακέικα, Κοντέικα, του Πλάτανο. Θα συνεχίσει η περιοδία του κλιμακίου του ΚΚΕ για να δούμε από κοντά και τους ανθρώπους αυτούς που για δεύτερο βράδυ βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση. Ιδιαίτερα για τους κατοίκους στο χωριό Κοντέικα είναι επιτακτική ανάγκη να λυθεί εδώ και τώρα το ζήτημα της στέγασής τους, της προσωρινής διαμονής τους έστω σε ξενοδοχεία. Είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη περίθαλψης, που δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν στα αυτοκίνητα και στο δρόμο. Φυσικά, ως κόμμα θα πιέσουμε και πρέπει εδώ και τώρα να αποζημιωθούν πραγματικά στο σύνολό τους για τις ζημιές που έχουν υποστεί όλοι οι κάτοικοι του νησιού και όπου αλλού υπάρχουν πληγήσεις περιοχές, με πραγματικές αποζημιώσεις και όχι βέβαια με τα ψίχουλα των 500 ευρώ που όχι για να ξαναφτιάξει σπίτι δεν φτάνουν, πόσο μάλλον για να μπορέσουν να επιβιώσουν αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι. Και φυσικά τονίζουμε την ανάγκη όταν φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας να μην καθυστερήσουν οι διαδικασίες, γιατί είναι επιτακτικό το να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί αυτές τις μέρες στο νησί. Είναι επίσης επιτακτικό να ελεγχθούν τώρα όλα τα πρώτα και κύρια τα δημόσια κτίρια. Είμαστε και εδώ έξω από το σχολείο του Πλάτανου που φαίνεται ότι και εδώ υπάρχουν ζημιές, όπως και σε άλλα σχολεία. Να ελεγχθούν δημόσια κτίρια, όπως και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των σπιτιών για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξέρουν με ασφάλεια αν μπορούν να επιστρέψουν. Όμως, αν θέλετε, και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κάνει για ακόμα μια φορά επίκαιρο το ζήτημα της έγκαιρης και πλήρους αντισεισμικής θωράκισης περιοχών που και λόγω, αν θέλετε, και των εδαφών και του σημείου που βρίσκονται χρειάζεται να υπάρξει ολοκληρωμένος κεντρικός σχεδιασμός και έλεγχος για το κατά πόσο για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε αυτές τις περιοχές.